Που να σκορσοίσω και εγώ όλους στο δημοτικό μας θέατρο, στο εμβληματικό δημοτικό μας θέατρο, στο καμάλι της πόλης. Και θέλω να καλωσορίσω ιδιαίτερα, νομίζω, δύο προσωπικότητες σημαντικές, δύο παγκόσμιες προσωπικότητες, δύο παγκόσμιους σκηνοθέτες, τον Πίτερ Στάιν και τον Μπομπ Γουίλσον, που είναι σήμερα εδώ μαζί μας, σε αυτή την πρώτη παρουσίαση του προγράμματος του Δημοτικού Θεάτρου για το 2023-2024. Δύο πολύ σημαντικοί σκηνοθέτες, οι οποίοι μαζί με τον Άντελο Σαπύρο θα είναι μαζί μας στη νέα περίοδο τις παραστάσεις που θα παρουσιάσουμε στο Δημοτικό μας Θέατρο. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια το Δημοτικό Θέατρο, από την επαναλειτουργία του, έχει διαγράψει μια λαμπρή πορεία και έχει κατακτήσει μια σημαντική θέση στα θέατρα της χώρας. Είναι ένα δημοτικό θέατρο μεν, αλλά ένα θέατρο με χαρακτηριστικά των μεγάλων θεάτρων της χώρας, του Εθνικού Θεάτρου, του Κρατικού Βορείου Ελλάδος κ.ο.κ. Όπως είπα, τα τελευταία χρόνια έχουμε διαγράψει μια καλή πορεία και με τον προηγούμενο καλό διευθυντή και με τον σημερινό, τον Ευθέρη τον Γιοβανίδη, με τον οποίο έχουμε μια συνεργασία δύσκολη, καθώς κλήθηκε να δραστηριοποιηθεί τα χρόνια της πανδημίας, με τα προβλήματα που είχαμε στα θέατρα, με τα κλεισμένα θέατρα κ.ο.κ. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι και διαδικτυακά, την περίοδο της κρίσης πανδημίας, αλλά και μετά, έχουμε παρουσιάσει πολύ καλές δουλειές. Ταυτόχρονα, μαζί με τον πρόεδρο του ΟΠΑΝ και την Αντίμαχο Πολιτισμού για 9 πλέον χρόνια, την κυρία Νταϊφά, αλλά και το Λευτέρη, κάναμε μια δεύτερη σκηνή, τη σκηνή Ωμέγα, στο Δημοτικό μας Θέατρο, που και εκεί, νομίζω, παρουσιάζονται πολύ σημαντικές δουλειές και μας δώσαν δυνατότητα να παρουσιάζουμε πιο πολλές και ποιοτικές, αλλά και πιο πολλές δουλειές. Ταυτόχρονα, έχουμε ανοιχθεί και σε χώρους εκτός Δημοτικού Θεάτρου, μέσα στην πόλη, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που προσεγγίζουν, αν θέλετε, το θέατρό μας για να δουν τις δουλειές και αυτά που ανεβάζουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένας άξονας που θυμούμε να βγαίνουμε εμείς προς την κοινωνία, ώστε να παρουσιάζουμε τις δουλειές μας στις γειτονιές και όπου αλλού. Έχουμε εκδηλώσει που πήγαμε στις φυλακές και κάναμε παρουσιάσεις. Προσπαθούμε δηλαδή να αναβαθμίσουμε τον πολιτισμό της πόλης μας. Επιχειρούμε να αναβαθμίσουμε λοιπόν τον πολιτισμό της πόλης μας. Και επαναλαμβάνω, η ναυαρχίδα μας είναι ο χώρος που βρίσκεται, το Δημοτικό μας Θέατρο. Την επόμενη περίοδο καταρτήσαμε ένα, όπως είπα πριν, αξιόλογο αλλά και εξωστρεφές, επαναλαμβάνω, πρόγραμμα, για την παρουσία τόσο σημαντικών σκηνοθετών με μια παγκόσμια αναγνώριση, πολυοραβευμένων σκηνοθετών, οι οποίοι θα έρθουν εδώ και θα ανεβάσουν ένα Δημοτικό μας Θέατρο, μας δίνουν αυτή την εξωστρέφεια την οποία επιθυμεί και ως πόλη ο Πειραιάς, όχι μόνο ως Δημοτικό Θέατρο, αλλά ως πόλη. Είμαστε μια πόλη λιμάνι. Κατ' εκμήριο, η πόλη λιμάνια είναι εξωστρεφής πόλης. Νομίζω ότι ο Πειραιάς το επιτυχάνει τα τελευταία χρόνια και ένας άξονας είναι ο πολιτισμός. Πριν λίγο ήρθαμε από μια άλλη συνέντευξη που πολύ σημαντική με την κυρία Νταϊφά, όπου θα παρουσιάσουμε πίνακες ζωγραφικής που ήταν 45 χρόνια χαμένοι στην Αμόχωστο και επιστράφηκαν μετά από 45 χρόνια από την εισβολή. Άλλη μια εξωστρεφή ενέργεια πολιτισμού από την πόλη μας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Δεν νομίζω ότι είναι μέρα σήμερα γκρίνιας, αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ να πω ότι το θεσμικό πλαίσιο το οποίο καλύπτει το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είναι ένα λανθασμένο πλαίσιο. Δεν μπορεί, παραλαμβάνω, δεν είναι ένα ΚΕΘΕΑ, δεν είναι ένα απλό δημοτικό θέατρο. Είναι ένα πολύ σημαντικό μνημείο για την πόλη μας και όλη τη χώρα. Ένα θέατρο που χρειάζεται παραπάνω υποστήριξη. Όση προσπάθεια και αν κάνει ο πρόεδρος του ΟΠΑΝ, ο οποίος έχει τη διαχείριση του θεάτρου, ή ο εκάστοτε κρατικός διευθυντής, ή αντιδήμαρχος ή ο δήμαρχος, είμαστε άνθρωποι τουλάχιστον από εδώ πλευρά, οι οποίοι δεν γνωρίζουμε πώς πρέπει να τρέξει ένα θέατρο. Επίσης, αν μεταφράζαμε στους ξένους καλεσμένους μας, και νομίζω το κάνετε, η θητεία του καλλιτεχνού διευθυντή του Δημοτικού Θεάτρου είναι μονοετής. Είναι κάτι εντελώς παράλογο. Πρέπει κάθε χρόνο το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά να κάνει διαγωνισμό για νέο κρατικό διευθυντή. Ρωτάω εσάς και βλέπω ανθρώπους πολιτισμού εδώ, τι μπορεί να δείξει ένας κρατικός διευθυντής σε ένα χρόνο? Απολύτως τίποτα. Στα ΚΕΘΕ, νομίζω, κύριε Γιοβανίδη, είναι τριετία, δεν είναι? Γιατί στα ΚΕΘΕ είναι τριετία και στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά είναι ένα χρόνο? Διότι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών με βάση τον κανονισμό και άρα πάει με τους υπόλοιπους διευθυντές του Δήμου. Δηλαδή, μιλάμε για τον ακραίο παραλογισμό. Με αυτή τη λογική, έχουμε επιτρόπους που δεν μας επιτρέπουν να συμβληθούμε με ανθρώπους που γνωρίζουν πώς να τρέξουν θέατρα, πώς να επικοινωνήσουν θέατρα, πώς να κάνουν δημόσιες διεθνείς σχέσεις συγκεκριμένα στο κομμάτι του πολιτισμού. Ό,τι δουλειά και να κάνει το γραφείο τύπου του ΟΠΑΝ του Δήμου, οι άνθρωποι δεν είναι εξειδικευμένοι στα θέματα αυτά. Άρα, επαναλαμβάνω, αν συνυπολογίσουμε και τη χρηματοδότηση, η
η οποία είναι ελάχιστη. Δεν λέω ότι θα μπορούσε να είναι το ύψος του Εθνικού Θεάτρου του Κρατικού Βορείου Ελλάδος, αλλά νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι τα χρήματα που παίρνουμε εμείς είναι μια τριμερής προγραμματική με την Περιφέρεια Αττικής του Πολιτισμού, η οποία φτάνει τα 450.000 ευρώ. Δεν είναι κάτι το οποίο για μένα αποτελεί μια σημαντική χρηματοδότηση για να μπορέσουμε, όπως πολύ καλά και ο κ. Γιωβανίδης, να φέρουμε, επαναλαμβάνω, και τρεις προσωπικότητες στο θέατρό μας. Άρα να λαμβάνουμε ρίσκα και εμείς και οι άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί μας, αναλαμβάνουμε ρίσκα για να προάγουμε τον πολιτισμό χωρίς να έχουμε, επαναλαμβάνω, την ανάλογη υποστήριξη. Δεν είμαστε ένα ιδιωτικό θέατρο. Είμαστε ένα κρατικό, ένα δημοτικό θέατρο. Άρα είμαστε σε μια επικοινωνία και με τις περασμένες εκλογές πολιτισμού και τώρα με την κυρία Μενδώνη και με την Υπουργή Εσωτερικών, τουλάχιστον έστω και καθυστερημένα, να αλλάξει αυτό το πλαίσιο που διέπει το Εθνικό Θέατρο και να μας δώσει μια δυνατότητα, δεν λέω να εκτοξευτούμε για να μην είμαι υπερβολικός, αλλά να αναβαθμίσουμε περαιτέρω ό,τι κάνουμε εδώ. Βλέπετε ένα Δημοτικό Θέατρο το οποίο, όποιος το βλέπει απ' έξω, είναι στενά χωρί εικόνα. Βλέπετε ότι ένα μνημείο ουσιαστικά, το οποίο ανακατασκευάστηκε και ξεκίνησε στην αρχή του 2011, ναι, ήδη χρειάζεται μια ανακατασκευή. Με ποια χρήματα, με ποιους πόρους, με μια υποστήριξη. Παρέχουμε λοιπόν, σταματάω την κρίνια, επαναλαμβάνω, γιατί είναι μέρα χαρά για εμάς, για να αναδείξουμε το πρόγραμμα που κατήρθηκε ο Λευτέρης ο Γιωβανίδης. Εγώ θα σας ευχαριστήσω να υποστηρίξετε το Δημοτικό Θέατρο. Γίνεται πραγματικά μια σπουδαία, επαναλαμβάνω, κατά την άποψή μου, δουλειά και από τον ΟΠΑΝ και από τον Διευθυντή με το επιτελείο του και με την Αντίμορφο Πολιτισμού. Απλά να σας καλωσορίσω και εγώ φυσικά με τη σειρά μου στο υπέροχο θέατρό μας, το Δημοτικό. Είναι η ναυαρχίδα μας, το ξέρετε όλοι. Για μένα είναι ένα από τα ωραιότερα κτίρια στην Ελλάδα και ίσως και είναι και από τα ωραιότερα θέατρα στην Ελλάδα. Να μην πω πολλά πράγματα, γιατί ο Δήμαρχος πάντα μας καλύπτει, μιλάει όμορφα και τα λέει όλα πραγματικά. Λοιπόν, να πούμε ότι εδώ πέρα βρισκόμαστε σε έναν χώρο που κάνουμε θεατρικές παραγωγές, πειραματικές προσεγγίσεις, μουσική, εκθέσεις, διαλέξεις και εκπαιδευτικά προγράμματα πάρα πολλά. Και φιλοδοξούμε το Δημοτικό Θέατρο Περαιά να γίνει ένα δυναμικό παρόν στην τέχνη και στον πολιτισμό. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που σε αυτή τη σημερινή παρουσίαση του καλλιτεχνικού μας προγράμματος έχουμε μαζί μας δύο από τους πλέον αναγνωρισμένους διεθνώς σκηνοθέτες, τους οποίους θα φιλοξενήσουμε στην κεντρική στην σκηνή του Δημοτικού μας Θεάτρου. Ο ένας είναι ο κύριος Πίτερ Στάιν, ο άλλος είναι ο κύριος Μπομπ Βίλσον, ο κύριος Μπομπ Βίλσον και Πίτερ Στάιν. Με αφορμή τα 400 χρόνια από τη γέννηση του Μολιέρου, υποδεχόμαστε στις 19 Απριλίου τον κύριο Πίτερ Στάιν, που σκηνοθετεί το βιβλιοματικό έργο του σπουδαίου Γάλλου θεατρικού συγγραφέα «Ο Μισάνθρωπος» ή «Ο Μελαγχολικός Ερωτευμένος» και το φθινόπωρο πλέον του 2023, στο ενακτήριο έργο της σεζόν, τον κύριο Μπομπ Βίλσον, ο οποίος σκηνοθετεί τις βραβευμένες και με βραβείο Πούλιντζερ «Τρεις ψηλές γυναίκες» του Έντουαρντ Άλμπι. Για αυτές τις δύο ευρηματικές παραστάσεις, είμαι σίγουρη θα μας μιλήσουν βέβαια πολύ διεξοδικότερα και οι ίδιοι οι συντελεστές και οι ίδιοι οι σκηνοθέτες, όπως και ο καλλιτεχνικός μας διευθυντής ο κ. Γιωβανίδης. Εγώ απλώς να πω ότι ευχαριστώ, είναι μεγάλη μου χαρά που βλέπω πολλούς εξαιρετικούς ηθοποιούς, πραγματικά και αρκετούς φίλους. Είναι μεγάλη μας χαρά που είσαστε εδώ. Και just to say once more, Mr. Stein and Mr. Wilson, Mr. Wilson and Mr. Stein, we're extremely pleased and honored to have you here. We are definitely sure that we are going to have a very successful cooperation, and that I'm sure that the outcome will be perfect. So thank you very much for everything. Θα σας καλωσορίσω και εγώ στο Δημοτικό Θέατρο, στον Πειραιά, καταρχήν. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος και η κυρία Ντεφάτ καλύψανε όλο το κομμάτι. Εγώ θα ήθελα να πω ότι σήμερα είναι μία μέρα, αν μου επιτρέπετε, δικαίωσης. Δήμαρχε, κυρία Ντεφά, Λευτέρη, για όλη τη δουλειά που έχουμε κάνει εδώ και τρία χρόνια. Όπως είπε ο Δήμαρχος, τρία χρόνια δύσκολα, κορονοϊός, κλειστά θέατρα. Μπορούμε όμως να είμαστε υπερήφανοι που το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά δεν έκλεισε ούτε μία μέρα. Ακόμα και με κλειστές πόρτες λειτουργούσαμε διαδικτυακά. Το μικρό διάστημα, την περσινή σεζόν, που μπορέσαμε να δουλέψουμε με όλες τους περιορισμούς, με όλες τις περίεργες καταστάσεις, διαγράψαμε μία σπουδαία πορεία ως θέατρο και αυτό αποτυπώνεται και σε εισιτήρια και οικονομικά, αν μου επιτρέπετε να πω. Και το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει σήμερα ο Λευτέρης πραγματικά δικαιώνει αυτή τη δουλειά που έχει γίνει και από τον ίδιο και από όλα τα παιδιά, τα οποία ευχαριστώ και τους πρωιούς εργαζόμενους στο θέατρο και όσους είναι σήμερα, γιατί μέσα σε όλα αυτά που είπε ο Δήμαρχος για το
θητεία του Διευθυντή για, για τη χρηματοδότηση, να πω ότι εδώ στο το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά λειτουργεί με 8 εργαζόμενους, 8 τεχνικούς. Καταλαβαίνετε ότι όποιος εργάζεται στο Δημοτικό Θέατρο, επειδή και εμείς έχουμε βάλει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά, δίνει κάτι παραπάνω από το 8ωρό του, δίνει πολλές ώρες από τη ζωή του, για να μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα που εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν γίνει πολλά πράγματα, πολλές αλλαγές στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εκτός από την κεντρική σκηνή, όπως είπε ο Δήμαρχος, μια αποθήκη που είχαμε στο υπόγειο σε μια κουβέντα που κάναμε με το Λευτέρη, πώς μπορούμε να φιλοξενήσουμε και άλλες δράσεις. Του λέω ή προς τα έξω ή προς τα κάτω πρέπει να πάμε. Μια αποθήκη λοιπόν την κάναμε, τη γνωστή πλέον σκηνή Ωμέγα, όπου φιλοξενεί σχεδόν καθημερινά παραστάσεις και δράσεις. Το φουαγέ έχει τη δική του ταυτότητα. Το Artport, που την πρώτη χρονιά Λευτέρη κουβαλάγαμε προβολής και καλώδια με τα χέρια, καθιερώθηκε για τρίτη χρονιά. Πετύχαμε το στίχημα που είχαμε βάλει και με τον Δήμαρχο και με την κυρία Τεφάκη και με τον Λευτέρη να ανοίξει το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και να μπει κόσμος και να βγούμε εμείς προς τον κόσμο. Το πετύχαμε και αυτό. Νομίζω ότι πλέον το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έχει γίνει θεσμός και έχει καθιερωθεί στο μυαλό του κοινού και μπαίνουν να δουν τι παρουσιάζει το Δημοτικό Θέατρο. Ψάχνουν, ενώ μέχρι ένα διάστημα και με μετρήσεις που κάναμε ψάχναμε να βρούμε το κοινό, πλέον το κοινό ψάχνει το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Και για να μην κουράσω, αφού ευχαριστήσω ξανά, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα, όλους τους εργαζόμενους, τους λίγους εργαζόμενους που έχουμε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, ο οποίος ούτε μία στιγμή τις όποιες έτσι σε εισαγωγικά τρέλες έχουμε παρουσιάσει κατά καιρούς για το Δημοτικό Θέατρο, δεν μας περιόρισε σε τίποτα. Την κυρία Τεϊφά που όποτε τη χρειαστήκαμε ήταν δίπλα μας. Το Λευτέρη που ανταποκρίθηκε σε όλη την διάρκεια αυτή της συνεργασίας μας με επιτυχία. Να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά, ένα-ένα τα παιδιά που έχουν εργαστεί και εργάζονται και συνεχίζουν να εργάζονται στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Και να κλείσω λέγοντας ότι για μένα πραγματικά είναι τιμή το ότι σήμερα βλέπω εδώ καλλιτέχνες, εκτός από τους δύο μεγάλους σκηνοθέτες, οι οποίοι μας κάνουν την τιμή να είναι στο θέατρό μας. Βλέπω καλλιτέχνες τους οποίους όταν εμένα ξεκίνησε εδώ το ταξίδι στον Οπάνη και στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα δεν φανταζόμουν ότι μπορώ να συνεργαστώ μαζί τους και να έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Πραγματικά σας ευχαριστώ όλους. Εσείς είστε στη διαφήμιση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Από τη στιγμή που ανακοινώνει το πρόγραμμα, εσείς είστε στη βιτρίνα μας. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα μόνο επιτυχίες θα έχουμε. Όλα θα πάνε καλά, Λευτέρη. Αρκετά ταλαιπωρηθήκαμε. Και ακόμα και με τα λίγα χρήματα, φανταστείτε να μην είχαμε 450.000, να είχαμε 1.000.000. Τι θα κάναμε? Ή να είχαμε 600.000. Παρ' όλα αυτά είμαστε εδώ, θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα, θα τα πει ο Λευτέρης, είπε κάποια η κυρία Τεϊφά, θα τα πει ο Λευτέρης με λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που είστε εδώ, ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες πλέον ηθοποιούς, σκηνοθέτες του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Για μένα πραγματικά είναι τιμή. Σας ευχαριστώ. Σε τίποτε όχι, είναι το καταλήγω στα λάθη μου, ο Δημάρχος, αλλά υπάρχει να κάνουμε. Δεύτερον, θα έχουμε και αποτυχίες. Κανείς δεν περιμένει ένα θέατρο να έχει μόνο επιτυχίες. Και αν έμαθα κάτι εδώ από το χώρο του θεάτρου, γιατί εδώ εντρίπησα λίγο παραπάνω εγώ από την ώρα που έγινα δήμαρχος το 2014, δεν είμαι άνθρωπος που δεν υπήρξε άλλο θέατρο. Δεν μπορεί να είναι όλα επιτυχίες. Το έχουμε την απέτηση να είναι επιτυχίες, νομίζω, κύριε Γιωβανίδη. Πολλές φορές και το θέατρο δεν το έχουμε για να βγάζουμε χρήματα. Στο Δημοπυρία βγάζουμε για να δαπανούμε τα λιγότερα απλά χρήματα, να μην χάνουμε χρήματα. Δεν είναι ο σκοπός το κέρδος. Και ξέρω πολύ καλά ότι έχω μάθει πλέον ότι μπορεί να έχει 10 πολύ πετυχημένες παραστάσεις και τα χρήματα που βγάζει σε μία αποτυχημένη να τα αναλώσει όλα. Άρα, εμάς δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός ο πολιτισμός στην πόλη μας. Το που θέλουμε είναι να καταφέρνουμε να ανεβάζουμε όμορφα πράγματα. Είτε όπως είπε Ειρήνη, είναι θέατρο, είτε είναι μουσική, είτε είναι χορός. Και νομίζω το κάναμε αυτό με τον Λευτέρη Γεωβανίδη. Και να προσθέσω και να κλείσω εγώ με αυτό ότι μας βοήθησε πολύ και νομίζω να μας βοηθήσει στο μέλλον και η παρουσία πλέον του μετρό έξω από το θέατρο. Δηλαδή, υπήρχε πρόβλημα στον Πειραιά, το γνωρίζουμε συγκοινωνιακό, ότι είναι κάτι που πονάει η πόλη μας, κυκλοφοριακό, στάθμευση. Νομίζω ότι το μετρό, πέρα από την πόλη μας, θα αναβαθμίσει και νομίζω το θέατρο, ώστε να μπορούν να έρθουν άνθρωποι εκτός Πειραιά, που είναι, αν θέλετε, και
μία από τις στοχεύσεις μας να έρθουν κόσμοι εκτός Πειραιάς στο Δημοτικό Θέατρο. Διευκολύνει πολύ νομίζω και θα το δούμε στην πράξη τους προσεχείς μήνες. Μία εποχή λίγο δύσκολη όπως θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά και πότε δεν ήταν δύσκολη εποχή. Δεν ήταν δύσκολη εποχή πριν με την καραντίνα, δεν ήταν πιο δύσκολη εποχή πριν με την οικονομική κρίση. Για μας σήμερα είναι μια μέρα γιορτής. Είναι ο λόγος που είμαστε εδώ, η πρεμιέρα, να ξεκινάει μια παράσταση και να ανακοινώνουμε το πρόγραμμά μας. Δεν μπορώ να μην κάνω μια αναφορά σε όλο αυτό που συμβαίνει στον πολιτισμό, στα πτυχία μας. Είναι κάτι που αυτή τη στιγμή έχουμε ένα εθνικό θέατρο και όχι μόνο που βρίσκονται υποκατάληψη. Θεωρητικά αύριο θα υπάρξει μια αλλαγή. Αλλά λύση δεν έχει βρεθεί. Και ζήσαμε το τελευταίο διάστημα, 1η Μαρτίου, ζήσαμε ένα πολύ σοβαρό, τραγικό δυστύχημα που σκοτωθήκαν 57 νέα παιδιά. Γιατί ο μηχανισμός δεν είχε τα αντανακλαστικά να μπορέσει να αντιμετωπίσει απλά πράγματα. Δεν λέω κάτι, μια ανάλυση. Να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του και να εξελιχθεί. Αυτό το πρόβλημα, ερχόντας στο δικό μας μικρό κόσμο, με τα πτυχία, δεν είναι κάτι που έγινε χτες. Τώρα κοντά 2 δεκαετίες που κανένας δεν το αντιμετωπίζει. Υπάρχει ακόμα μια παθογένεια της ελληνικής πολιτείας που δεν παίρνει αποφάσεις γενναία και να αποφασίσει τι θέλει να κάνει και να λύσει ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να λέμε ότι η Ελλάδα, ο κύριος Στάιν, μαζί με την Μελίνα Μερκούρη, το 1985 κάνανε στο Ταμάρι, στην Πετρούπολη, εκεί. Όλο αυτό ξεκίνησε από τον κύριο Στάιν, παρένθεση. Η Μελίνα Μερκούρη έλεγε ότι η Ελλάδα έχει να εξάγει τον πολιτισμό. Πολύ σωστό. Η Ελλάδα που έχει να εξάγει τον πολιτισμό, δεν έχουμε Ακαδημία Τεχνών. Κάτι έγινε το 2004, ξεκίνησε, το οποίο κανένας δεν μας είπε τι έγινε με αυτό. Δηλαδή, πώς θέλουμε να μιλάμε για μια χώρα του πολιτισμού χωρίς να έχουμε καν Ακαδημία Τεχνών. Πολύ σοβαρά θέματα που κανένας δεν τα αντιμετωπίζει κέρια. Και ακόμα αυτό που είπε πριν ο Δήμαρχος, είμαστε ένα θέατρο, ένα υπέροχο μνημείο και είμαστε μια χώρα που δεν έχουμε και πολύ ωραία χτίρια. Και αυτό έχει μπροστά μια ωραία πλατεία, έχει αυτή τη σκηνή, έχει αυτό το φουαγέ. Ένας αξιόλογος χώρος που αυτή τη στιγμή πρέπει να καταλάβει η πολιτεία ότι πρέπει να σκύψει από πάνω και με σοβαρότητα και αυστηρότητα να βάλει ένα νομικό πλαίσιο που θα λειτουργεί αυτό το θέατρο. Δεν είναι μόνο τα λεφτά να έχουν τα λεφτά. Είναι και το νομικό πλαίσιο πώς θα λειτουργεί αυτό το θέατρο. Αλλά ας προχωρήσουμε και ας πάμε στην παρουσίαση για να μην σας κρατήσω καθόλου ακόμα. Σε μια κουβέντα και κάνω μια μικρή αναφορά σε όλα αυτά που έχουμε ζήσει την τελευταία περίοδο στην διπλανή μας χώρα, την Τουρκία, στην Ελλάδα με το ατύχημα, στη Συρία, στην Ουκρανία και όλα αυτά. Ο κύριος Wilson κάποια στιγμή είπε κάτι πολύ ωραίο σε μια κουβέντα που είχαμε, ότι τελειώνοντας το έργο του, η τελευταία τάκα που λέει ο Άμλετ, λίγο πριν πεθάνει, η τελευταία τάκα που λέει στο έργο, είναι και τα υπόλοιπα είναι σιωπή. Αυτό σημαίνει ότι ας σκεφτούμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα για τους καλεσμένους που έχουμε σήμερα εδώ, πετάμε στο πρόγραμμα. Από ό,τι καταλαβαίνετε, έχει δοθεί μάχη για να πετύχουμε αυτό που βλέπετε σήμερα και δεν μπορώ να μην και θα δοθεί ακόμα. Είμαστε στην αρχή της μάχης και δεν μπορώ να μην αναφερθώ, γιατί πρέπει να αναφερθώ, σε ανθρώπους που έχουν στηρίξει για να συμβεί όλο αυτό. Γιατί μπορεί εγώ να έχω μία ιδέα, αλλά εάν δεν με στηρίξουν για να γίνει ιδέα, θα μείνει απλά στα ράφια και στο ράφι και αυτό σημαίνει πολύ συχνά. Και θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Δήμαρχο που μας έχει ανοίξει πόρτες και μας έχει λύσει προβλήματα πολλά και φυσικά τον συνοδοιπόρο σε όλη αυτή εδώ τη διαδρομή και ευτυχώς κουβαλάει πολύ τρέλα τον πρόεδρο, τον κύριο Βουράκη, τον Ιωσήφ, τον φίλο του Ιωσήφ του Βουράκη και φυσικά την κυρία Νταϊφά, μια ομάδα που είναι κοντά στην πράξη. The situation that I had now, here in Greek language without understanding a word,
This is exactly what happens when I work with these Greek actors on stage. We worked already for more than two weeks, and it's absolutely clear that you would ask me why you undergo this kind of torture. To listen to a language that you do not understand one word. Tipota, that's the only word that I understand. So you can ask me, and I tell you, this is not my fault. It is my fault, sorry. But initially it was the proposition of Lefteris. And up to now, I don't know exactly why he proposed that. Because it is Molière. A play that I adored for many, many years when I started. Sorry, just for translation. Okay. But what will you translate? Λατρεύει τον Μολέρο, δεν γνωρίζει τον κύριο Βασίλη Γερμανίδη που ήταν στην πρόταση, αλλά τον λατρεύει. Δουλεύουμε εδώ και 2 εβδομάδες με τους Βουλιούς και ελπίζω ότι δεν θα τους βασανίσει. I would prefer that you are in the same situation with me, not understanding one word, as I am always together with the Greek actors. Then I would prefer, sorry. So I always loved this play, but I never had the chance to do it. Why? The problem is the translation. The German translations are not satisfying, and I was deeply convinced, even if I speak quite well French, I learned French as a boy, I am Francophile, as the name is, but I knew exactly that you cannot translate Molière. Το πρόβλημα με το Molière είναι οι μεταφράσεις που υπάρχουν στη γερμανική γλώσσα. Επειδή μιλάω και γαλλικά, γνωρίζω ότι αυτό το έργο δεν μπορεί να μεταφραστεί στα γερμανικά. Then strangely I got the chance to do it in French in original at the end of my career. I never was invited to work in France, never. Like Bob, he was always invited to work in France. I never. Δεν έχω προσκληθεί ποτέ στη Γαλλία για να σκηνοθετήσω και μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω τώρα το Μολιέρο στο τέλος της καριέρας μου. Because I'm much less important than Bob is. Προφανώς ήμουν λιγότερο σημαντικός από τον Bob. And so I had finally the chance to do it, and I did it. With a quite known actor, Lambert Wilson, who did Alceste. I said the name of the main actor of the French version that I did. It was Lambert Wilson. Perhaps you know it. Also a cinema actor. Strangely, Lefteris proposed. Strangely, Lefteris proposed me to do exactly a reconstruction of this mise en scène that I did in France. In the Théâtre d'Ivre, a big theatre with 2,300 seats, to do it here in Athens. Ο κύριος Γιωβανίδης με έχει προσκαλέσει να κάνω ένα remake, μια reconstruction της παράστασης που έκανα στην Γαλλία πάνω στο Μολιέρο. Not in Athens, in Piraeus, I know, sorry. Όχι στην Αθήνα, στον Πειραιά. He bought the costumes of this mise-en-scene in Paris. So this is a kind of reconstruction. It's not a new mise-en-scene. This is a reconstruction. Δεν πρόκειται για μια νέα σκηνοθεσία. Πρόκειται για μια διασκευή της ήδη υπάρχουσας σκηνοθεσίας. But in a language that I do not speak, it is a nightmare. Αλλά το γεγονός ότι δεν μιλώ τη γλώσσα είναι για μένα εφιάλτης. Why I did accept it? Δεν ξέρω γιατί το δέχτηκα. Because it is a question of vanity. Vanity. Το δέχτηκα γιατί είναι θέμα ματαιοδοξίας. Of vanity, earning a little bit of money.
θέμα χρημάτων. And I must admit, I like very much to have the possibility to stay in Greece once more. Because I did 4 shows in Greece, and quite important, because it was I presented here as a premiere in Epirus. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να δουλέψω στην Ελλάδα, μιας και έχω δουλέψει ήδη 4 φορές. I presented Penthesilea. Έχω παρουσιάσει την Πενθυσία στην Μύδαυρο. I brought from Syracuse Medea here. Έφερα από τη Συρακούσα στη Μύδια. I brought at the very end, I brought my director of the Orestea in Tipitopolis, as the mayor just told us. Την Ορέστια. And then I did with Greek actors, Electra. Και μετά έκανα την Electra με Έλληνες ηθοποιούς. Was, I remember, quite a big success, especially for the main actors. Που ήταν αρκετά μεγάλη επιτυχία, ειδικά για τους κύριους. So this is an emotional impact, and the emotional impacts are perhaps the best, I don't know. Οπότε για μένα είναι ένα συναισθηματικό κίνητρο το να δουλεύω στην Ελλάδα και αυτό μάλλον είναι το σημαντικότερο από όλα. But clearly I am a problem for the Greek actors. Αλλά σας το λέω πραγματικά, είμαι πρόβλημα για τους Έλληνες. Because in every line that they say is stop. Can you tell the same thing in English? Γιατί κάθε γραμμή που λένε, τους σταματάω και τους ζητώ να την ξαναπούν στα αγγλικά. So up to now we didn't realize anything that we can present, but I must say that I'm grateful that the actors are so patient with me and thank you very much for this invitation. Okay, more I don't know what to say. Οπότε μέχρι τώρα δεν έχουμε κάτι παραστάσιμο που μπορούμε να το παρουσιάσουμε, αλλά θέλω να ευχαριστήσω τους ηθοποιούς για την υπομονή τους που με ανέχονται. Κάνεις ηθοποιίες για να μην κρατήσεις πολύ. Δεν ζητάω τον λόγο από τους ηθοποιούς, μάλλον δεν τους δίνω τον λόγο και δίνω τον λόγο στους δημοσιογράφους να κάνουν ερωτήσεις και εκεί μπορούν να αναφερθούν να ρωτήσετε και κάποιον ηθοποιό αν θέλετε κάτι να σας πει ανάλογα. Παρακαλώ, θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κύριε. Βεβαίως, θέλετε το μικρόφωνο. Εσείς όμως. Ιωάννα, καταφράζεις. I can do it directly in English, if it helps. So, since you mentioned the word vanity, usually Alceste is presented either as a big narcissist, a very vain man, very much into himself, or as a very just man who is against injustice in society, against hypocrisy. Which side have you chosen to present him? Both of them. Comedy said by Molière, but it's not a comedy. It is something very, very sad. It's perhaps one of the biggest tragedies that ever has been written. And so forth. The problem is the mixed situation. On the one hand, he is right, but he is too radical. Plus, he is in love. You cannot be hating the mankind and loving a girl. You must be consequent. You must hate everybody, all the girls too. But this is his problem. His comic problem is that he is a just man in love. And this doesn't go together. And so he, at the end, he falls into tragedy because he loses everything. He loses himself, he loses his love, and has to retire himself in the in the loneliness of the wilderness, pastor. This is a tragic play. Αυτό δεν είναι ένα έργο, είναι μάλλον που είναι φαινομενικά κωμωδία, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένα δράμα, διότι αυτός ο άνθρωπος έχει μια διχοτόμηση, από τη μία μισή την ανθρωπότητα και από την άλλη αγαπάει μια γυναίκα. Αυτό είναι το κέντρο και ο πυρήνας της προσέγγισης του έργου από τον σκηνοθέτη. Let's go. Yes,
I would like to present our actors, please. Είναι η κυρία Μπούκλη, η κυρία Λαζαρίδου, είναι εδώ ο κύριος Χαραλαμπόπουλος Βασίλης και η Παρασκευή του Ρουγκλάκη, που είναι μια νέα ηθοποιός που με χαρά την έχουμε στην ομάδα μας. Ένα μυστικό δικό μου και του Βασίλη, που αποτέλεσε και έμπνευση για αυτή την παράσταση και στη δική μας τη σκέψη, με κάποιο τρόπο που την αφιερώνουμε, μάλλον αφορμή όχι έμπνευση, είναι ο ηθοποιός που έφυγε, ο Βαγγέλης Χατζηνικολάου. Say something. The problem of Vasily is that he is known as the nice guy on stage. Yes. Everybody loves him. The public is run nuts for him. It is full. You get a lot of money out of him. Fantastic. But in this case, he has to play a part that he be hated by the public. That's the problem. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο κύριος Χαραλαμπόπουλος είναι ένας πολύ αγαπητός ηθοποιός και ειδικά στη σκηνή θεωρούμε ότι είναι ένας καλός, ένας θετικός ηρωάς, αλλά το πρόβλημα που έχω είναι ότι στη σκηνή αυτή τη φορά θα πρέπει το κοινό να τον μισήσει και αυτό είναι πρόβλημα. Ότι είναι μεγάλη χαρά μας και τιμή το ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη δουλειά με τον κύριο Στάιν. Ανοίγουμε όλοι σε ένα κομμάτι του εφιάλτη του εδώ στην Ελλάδα. Πιστεύουμε τουλάχιστον στο τέλος να φύγει ευτυχισμένος και να ξαναθέλει να έρθει σε αυτή τη χώρα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε γι' αυτό και πραγματικά το μυαλό μας αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ, είναι στις πρόβες που κάνουμε καθημερινά, προσπαθώντας για να κάνουμε το καλύτερο, γιατί μπορεί να είναι reconstruction, αλλά για μας είναι για πρώτη φορά construction. Χαιρόμαστε πολύ που σε ένα μήνα από τώρα θα παρουσιάσουμε τις σκηνές από ένα γάμο του Μπέρκμαν. Ένα έργο το οποίο γεννήθηκε πριν από ακριβώς 50 χρόνια και δεν έχει γεράσει καθόλου. Θέτει το ερώτημα αν μπορούν δύο άνθρωποι να ζήσουν μαζί για όλη τους τη ζωή. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα κάνουμε αυτή την παράσταση εδώ, στην Ωμέγα. Νίκος Ψαράς, Μαρίνα Ασλάνουρου, μια ομάδα πολύ αγαπημένων συνεργατών. Η κυρία Καραμπέτη στο βίντεο της παράστασης μας έκανε αυτή την τιμή. Αυτά, για αρχή. Γιάννη, μπορεί να μας πεις λίγο για την παράσταση. Ναι, ναι, θα μιλήσω εγώ για τους Τσέντσι. Από εδώ εντάξει είναι. Ναι, εμείς είμαστε ακόμα αργότερα, έχουμε χρόνο, δεν είμαστε τώρα κοντά. Η Μαλίτα Λαμπροπούλου θα σκηνοθετήσει τους Τσέντσι στη σκηνή Ωμέγα τον Απρίλιο και τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2024. Το έργο δεν έχει παιχθεί ελάχιστα στην Ελλάδα, είναι ένα αριστούργημα του Σέλεϊ. Πρόκειται για μια αληθινή ιστορία που συνέβη το 1600. Ο Τσέντσι ήταν ένας μεγαλοφεουδάρχης γεωκτήμονας, όπως ο Γοργίας και άλλοι. Και ήταν τα πάθη του, τα κόρες τα πάθη του τα έκανε πραγματικότητα χωρίς κανένα ενδιασμό, χωρίς κανένα φραγμό, γιατί είχε και το χρυσάφι με το οποίο εξαργύρωνε όλα τα εγκλήματά του. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε και τώρα βέβαια πάντα. Πλήρωνε τον Πάπα και την παπική εξουσία για να μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Κάποια στιγμή όμως ξεπέρασε τα όρια και έφτασε μέσα στα πλαίσια της ενδοοικογενειακής βίας που ασκούσε εδώ και καιρό. Ήταν μια τρομοκρατία μέσα στην οικογένεια. Να παρενοχλήσει σεξουαλικά και εν τέλει να διάσει την ίδια την κόρη. Τη Βεατρίκη είναι ένας ρόλος που θα παίξει η Ελίζα Σκολίδη, μια νέα πολύ αξιόλογη ηθοποιός. Εγώ θα υπομιστώ εκτός από το μεταφραστικό βάρος που έχω ήδη αναλάβει τον αποτρόπαιο αυτό χαρακτήρα και έχουμε επίσης άλλους 5 πολύ αξιόλογους ηθοποιούς. Η κόρη αυτή, η Βεατρίκη, είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα η οποία δεν δέχεται, καταλήγει να είναι μια τραγική ηρωίδα με την έννοια ότι δεν δέχεται την μοίρα της ως γυναίκα γιατί και αντιδρά, δεν μπορεί βέβαια να καταγγείλει τίποτα. Τώρα υπάρχουν καταγγελίες σήμερα σε τέτοια θέματα, τότε και να κατήγγειλε θα ήταν σίγουρα χαμένη. Γιατί το δικαστήριο σε τίποτα δεν θα την αθώωνε, οπότε διαλέγει την αυτοδικία. Αναθέτει σε 2 επαγγελματίες φωνιάδες
να σκοτώσουν τον πατέρα της. Θυμίζω εδώ ότι το έργο έχει τη μορφή, μια και είπα για τους Φωνιάδες, τη μορφή ελισσαβετιανού δράματος. Ο φόνος γίνεται μετά από πολλές περιπέτειες. Οι Φωνιάδες όμως ομολογούν το έγκλημά τους και ονοματίζουν τον ηθικό αυτούργο που είναι η Βεατρίκη. Αυτή ποτέ δεν μετανιώνει, δεν μετανοεί μέχρι και την τελευταία στιγμή από την πράξη της, με αποτέλεσμα τελικά να καταδικάζεται από το δικαστήριο σε θάνατο. Όλη αυτή η τόσο ζωφερή ιστορία, όπως καταλαβαίνετε, έχει πολύ ακραία πράγματα, αλλά εδώ έρχεται η μεγαλοφία, η ποίηση του Σέλεϊ που το ελαφρώνει, γιατί βάζει την ποιητική και την φιλοσοφική διάσταση και θέλει να φωτίσει μέσα από αυτά τα ακραία παραδείγματα πτυχές βαθιές της ανθρώπινης ψυχής. Ένα έργο που νομίζω με τη θεματολογία του είναι πολύ κοντά σε αυτό που επινοεί και δημιουργεί φέτος σαν άξονα ο Λευτέρης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σίγουρα σε όλους τους φορείς και στο Λευτέρη ιδιαίτερα που έχει φτιάξει εδώ μια κατάσταση και έχει κάνει τον Πειραιά πρωταγωνιστή στα δρόμενα τα θεατρικά. Θα χαρούμε πολύ να ανταποκριθούμε σε αυτή τη τιμητική συνεργασία. Θέλω να σας μιλήσω για το Artport. Είναι το φεστιβάλ που θα διοργανωθεί για τρίτη χρονιά φέτος στην πόλη του Πειραιά, σε διάφορες τοποθεσίες του Πειραιά. Συνεχίζουμε και στόχος που κάνουμε αυτό το φεστιβάλ είναι ένας. Να καταφέρουμε κάποια στιγμή να δημιουργηθεί ένα διεθνές φεστιβάλ που να ενώσει όλες τις πόλεις της Μεσογείου, εδώ, στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν είναι κάτι εύκολο. Έχει ξεκινήσει ήδη ο Δήμαρχος να βρει κάποια χρήματα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την πρώτη τριετρία και ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει σύντομα μαζί και με το ΣΥΝΕΑΚ που μας έχει υποσχεθεί Δήμαρχε που θα το μετατρέψουμε σε παιδικό στέκι και προχωράμε. Λοιπόν, το Artport θα είναι όλη την περίοδο του Σεπτεμβρίου, θα δείτε το πρόγραμμά του ένα μέρος στο έντυπο που έχετε πάρει και επίσης θέλω να αναφερθώ σε μια σημαντική συμπαραγωγή που έχουμε εξασφαλίσει. Συγκεκριμένα ήταν να γίνει τον Μάιο τώρα, αλλά πήρε παράταση ένα χρόνο. Μιλάω για τη συνεργασία μας με το Δημοτικό Θέατρο Κωνσταντινούπολης. Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με το Δημοτικό Θέατρο Κωνσταντινούπολης θα συμπράξουν στο Ρωμαίο και η Ιουλιέτα. Ήταν πολλές οι δυσκολίες μετά το σεισμό και μας ζητήσανε ένα χρόνο παράταση και βεβαίως συμφωνήσαμε σε αυτό. Θα είναι μια παράσταση τρίγλωση, ελληνικά, τουρκικά και αγγλικά. Εν καιρό θα πάρετε όλες τις πληροφορίες και γι' αυτό. Και πηγαίνουμε στην επόμενη παραγωγή μας, που είναι ο Πλατόνοφ, με πρωταγωνιστή τον Νίκο τον Ψαρά. Ωραία τον είναι εντυμένος ο κύριος Ψαράς, κύριε Καρακούλη, ωραίο πουκάμισο. Λοιπόν, έχουμε ένα βίντεο. Την παράσταση αυτή θα τη σκηνοθετήσει ο Άλντοφ Σαπίρο. Είναι ένας σημαντικός Ρώσος σκηνοθέτης, οπότε έχουμε έναν Γερμανό, έναν Αμερικανό και έναν Ρώσο φέτος στο θέατρό μας. Και θα σκηνοθετήσει ένα έργο που δεν παρουσιάζεται πολύ συχνά. Είναι από τα πρώτα κείμενα του Τσέχοφ, ο Πλατόνοφ. Το Πλατόνοφ και τις σκηνές από ένα γάμο μέσα στα επόμενα φέτος και του χρόνου, δύο χρόνια, θα είναι για τέταρτη και πέμπτη φορά σε αυτό το υπέροχο θέατρο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για την εμπιστοσύνη. Είναι χαρά μου να δουλεύω με αυτούς τους ανθρώπους, με τον Σαπίρο που είναι ένας ζωντανός μύθος, όπως και οι δύο κύριοι εδώ μπροστά μας. Έχεις καταφέρει να μαζέψεις πολύ μεγάλα κεφάλια του παγκοσμίου θεάτρου και αυτό σε τιμά και μας τιμά και εμάς που θα συνεργαστούμε με τόσο μεγάλους και σπουδαίους καλλιτέχνες. Αυτό ήταν. Η σύζυγος. Εγώ θέλω να πω το εξής. Γιατί εμείς έχουμε μάθει να μιλάμε μέσα από τους ρόλους μας πάνω στη σκηνή και σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είμαστε πολύ καλοί. Τι να πεις για σένα, πόσο καλός είσαι, δεν μπορείς. Πόσο χάλια είσαι, επίσης δεν μπορείς. Θέλω όμως να πω ότι, να συμπληρώσω αυτό που είπες, γιατί είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο που τότε θυμούνται όλα τα κόμματα μηδενός εξαρτημένου τον πολιτισμό μας, τον έρμο, για το πόσο βαριά η βιομηχανία είναι,
και πόσο μέλημα έχουν όλοι τους να τον εξάγουν. Και στην πορεία της κυβερνήσεώς τους μας θεωρούν για τα πανηγύρια. Λοιπόν, δεν είμαστε για τα πανηγύρια. Και καλά θα κάνουν να το σκεφτούν σωστά. Και αν όχι για μας, για τα νέα παιδιά, τα οποία είναι γεμάτα όνειρα, προσπαθούν να πετάξουν και τους κόβουν τα φτερά. Ο πολιτισμός και αυτή η χώρα που τον γέννησε και λέμε ότι είναι το λίγνο του πολιτισμού και μπλα μπλα μπλα, είναι η ώρα να γίνει πράξη. Γιατί είναι αμαρτία. Αυτό έχω να πω. Πρέπει να σας αναφέρω κάτι σημαντικό για μας, ότι για να μπορέσει να γίνει αυτή η παραγωγή και πρέπει να ευχαριστούμε και να ευχαριστούμε τους ανθρώπους που μας βοηθάνε, όλο αυτό έχει ξεκινήσει σε μια συνεργασία που είχαμε με την Μάρου Καρδογιάννη. Μάρου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθειά σου, για αυτό το πάτημα. Και όλη τη δουλειά που κάνει η άρνηση με την καλύτερη συνεδρινήση με το Σουλία και βοηθάει στο να υπάρχει μια αγγλική πολιτισμού σε εκείνη την περιοχή του λιμανιού. Και επίσης να ευχαριστήσω τον Φάνη Σουναντινό που έχει αναλάβει όλη τη δυσκολία αυτή για να φέρει σε πέραση την παραγωγή αυτή. Ας αρχίσουμε και βεβαίως μετά από όλη την τελευταία. Good afternoon. When I was a student in New York studying architecture, I met Edward Albee. And we got to know each other, and from time to time we'd see each other to have lunch or dinner or a drink. And I saw his early plays and was fascinated with them. Especially the short plays, the Zoo Story, the Death of Bessie Smith. And I followed more or less his career when he went on to have the big Broadway success with Who's Afraid of Virginia Woolf? And we continued to see each other from time to time. And I said to him later in his life, I said, I always felt that there was something surreal in the way your productions are written, and it seemed to me strange that this surreal side was often ignored or wasn't there. And he smiled and he said, maybe one day you should direct one of my plays. So, this is the first time I've attempted to do Edward Albee. And I saw two productions of the work. And I didn't like them. I think it's fascinating if you think of the number three. Throughout literature,
Very often, writers have dealt with the number three. Πολλές φορές μέσα στη λογοτεχνία συγγραφείς έχουν ασχοληθεί με τον αριθμό τρία. I'm thinking about this work is that like a human body where you have skin, meat, and bone. The three different structures. I see my work, and have always seen it, as, in a way, very traditional. My work from the beginning has always been formal. I'm thinking about years ago when I was in Delphi for a conference on Greek drama. And there was an Eskimo woman who was in Delphi participating in the conference. And she told of different productions that she had directed, Greek plays, and that the way she set it up is that she had in the center of the space a fire, and surrounding the fire were a series of masks. And the productions were performed by only three people. So these three performers, one could say, stand behind a protagonist, an antagonist, or one could stand behind a group of masks as a chorus. And we heard, of course, the text behind these masks. So in a sense, I do more or less the same thing. I work with these wonderful actresses and I'm a visual artist and I started painting. So I work on a visual mask for the stage. And then behind this mask and later, I put a text. So, just as in life, what we see is what we see, and what we hear is what we hear. And what we see doesn't always illustrate what we're hearing. So, in the long run, what, in my work, what I'm seeing
and what I'm hearing can be different, but in my mind it's not arbitrary. I can say, I'm about to kill you! Or I can say, I want to. So, what I'm seeing maybe is different from what I'm saying, but it's somehow they have to, in the long run, reinforce one another through their dualism. Peter, it's great to see you, and as I said to you the other night, we'll always be grateful to you for having introduced my first big work in Europe and having the faith to support a work that was very different from yours. It's great to share the program with you. The actors were more or less chosen for me. So, but yes, it's true. So I'm looking at three people right now. And that story is already so complicated, the three people I'm looking at, that I almost don't have to do anything. So. That from the very beginning, in my early works and even today, I work a lot with stillness. And I also work with light from the beginning. So the first day of rehearsal, I spent lighting her face. And then her face. And then her face. And we didn't talk about anything. But already the story was there. It was like a close-up of a camera. And the great thing that cinema taught us, and the great actors always said, that once the camera got close to the face, they didn't have to do much. It was already so complicated. So, my work is very artificial. I hate naturalism on stage, but
I usually start with what is her face just naturally? What is it? And then I see this one. And I can look at that a long time. There's already a mystery there. So in choosing people is how one persona helps me see another persona by who they are naturally. And they don't always have to act something other than that. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση?